Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου. Σήμερα θα μιλήσουμε πάνω σε ένα θέμα που ο ίδιος ο Χριστός λέει στους μαθητές του, ότι οι τελευταίοι θα έρθουν πρώτοι και αυτοί που σήμερα είναι πρώτοι θα έρθουν τελευταίοι. Να δούμε τι εννοεί με αυτό, πού το πάει δηλαδή αυτός ο λόγος, γιατί έγινε ερώτηση από τον Πέτρο προηγουμένως και του είπε ότι και εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σας ακολουθήσουμε. Τι θα δώσει σε εμάς σαν αμοιβή, εννοεί. Και ο Ιησούς του λέει, αληθώς σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν αναγεννηθεί ο κόσμος, την πάλι γενεσία λέει το κείμενο, είμαστε στο κείμενο του Ματθαίου, στο Ιώτα Θήτα, όποιος θέλει να το δει, στην πάλι γενεσία, τι λέει, ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να δικάζετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή, για να μην ευνηδιαστούμε εδώ, να δούμε πώς έχει το πράγμα. Είναι μια ομιλία την οποία ο Ιησούς είχε μαζέψει τους μαθητές του και όσους άλλους τον ακούν και τον θέλουν. Είναι πάντοτε μια ανοιχτή αγκαλιά ο Χριστός για όλη την ανθρωπότητα, για οποιονδήποτε άνθρωπο. Εμείς διώχνουμε τον Θεό, δεν μας διώχνει ποτέ ο Θεός, να το έχετε υπόψη σε αυτό. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε λίγο το 24ο, το Ιώτα, το 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 32. 10ο κεφάλαιο, Ιώτα κεφάλαιο, στο στίχο 32. Λέγει ο Ιησούς, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον Ουράνιο. Εδώ όμως θα έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι ομολογία σημαίνει, ομολογία Χριστού, δεν σημαίνει να πούμε πιστεύουμε στον Χριστό όπως, αλλά πώς πιστεύουμε, όπως θέλει εκείνος, δηλαδή να τον ομολογήσουμε σαν τι, σαν Θεό και Σωτήρα. Αυτή είναι η ομολογία η κανονική του Χριστού, ότι είναι ο Θεός και ο Σωτήρας. Όχι ότι είναι ένας επαναστάτης, ότι είναι ένας κοινός άνθρωπος όπως λένε οι Ιαχωβίτες, κλπ. Κλπ. Ο καθένας έχει μια άποψη για τον Χριστό. Δεν μιλάμε για αυτή την άποψη για τον Χριστό, αλλά για την άποψη που είχε ο ίδιος και αποτυπώνεται στο Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες μας ερμηνεύουν. Όποιος θα με ομολογήσει μπροστά στο Θεό, σαν Σωτήρα και Θεό του, έτσι θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στο Θεό. Μπροστά στους ανθρώπους πρέπει να μην οροδούμε, δηλαδή να μην φοβόμαστε, να μην τρεπόμαστε, να μην συστελόμαστε όταν πρόκειται για ομολογία Χριστού. Και σε δεδομένη ερώτηση ακόμα περισσότερο, διότι αν σε ρωτήσει κάποιος τι πιστεύεις και είσαι χριστιανός και το κρύβεις, είσαι κρυπτοχριστιανός, ψευτοχριστιανός. Θα πεις λοιπόν είμαι χριστιανός και αν σου πει τι είναι αυτό, θα είσαι αναγκασμένος να το αναλύσεις το πιστεύω του χριστιανού. Και εκείνοι που βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία πρέπει να ξέρουν το πιστεύω. Όσοι είναι παιδιά τους βαπτίζει και το λέει ο ανάδοχός τους. Ο νουνός δηλαδή. Ή νουνός που τον έλεγαμε εμείς στην Πελοπόννησο, λέγεται νουνός. Λέγει λοιπόν ο Ιησούς, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον Ουράνιο. Και η ομολογία είναι Σωτήρας και Θεός ο Χριστός. Όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου. Πότε θα τον αρνηθεί μπροστά στον Πατέρα του Χριστός αυτόν τον άνθρωπο, εν καιρό κρίσεως εννοείται. Και συνεχίζει, μην νομίζετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη στη γη. Εδώ είναι ένα χωριό παραξηγημένο. Γιατί ήρθε ο Χριστός, να μην βάλει ειρήνη, να βάλει, τι να βάλει, διχασμό, ήρθε ο Χριστός. Πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός ήρθε να πει και στους κακούς και στους καλούς ότι είσαστε εντάξει όλοι και δεν πειράζει κλπ. Ο Χριστός είπε, ήρθε για να χωριστούν οι άνθρωποι σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που θέλουν και αγαπούν το Θεό και το αποδεικνύουν έμπρακτα και σε εκείνους οι οποίοι δεν τον θέλουν και εσύ το αποδεικνύουν έμπρακτα. Άρα λοιπόν, αυτό που είπε ο Θεοδόχος, ο Σιμεών στην Παναγία, αυτός εδώ ο άνθρωπος που κρατάω στα χέρια μου το μωρό αυτό, γεννήθηκε για πτώση και άνοδο πολλών ανθρώπων. Πολλοί θα πέσουν δηλαδή επάνω του και θα συντριβούν και άλλοι θα ανέβουν.
Και ο ίδιος ο Χριστός είπε: Εγώ είμαι ένας λίθος, μια πέτρα δηλαδή, τεράστια, ένας ογκόλιθος, που επάνω του θα ανέβουν και θα σωθούν πολλοί και επάνω του θα συντριβούν ακόμα περισσότεροι. Και τώρα ερχόμαστε μπροστά σε αυτό το κριτήριο. Μην νομίζετε ότι ήρθα για ειρήνη στη γη, αλλά για μάχαιρα. Τι εννοεί τώρα εδώ για μάχαιρα? Είναι άλλος ένας γρίφος στο Ευαγγέλιο και ευνηδιάζει εκείνο το σημερινό που θα πούμε, όλα τα σημερινά που θα πούμε, ευνηδιάζουν τον καλοπροαίρετο άνθρωπο, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει και λέει: Ο Χριστός ήρθε δηλαδή για να σφάζονται οι άνθρωποι. Ήρθε ο Χριστός για να αποδειχθεί η κακία εκείνων που θα σφάξουν όποιους τον πιστέψουν. Με άλλα λόγια, θα χωριστούν οι άνθρωποι λόγω του ότι κάποιοι που θα είναι χριστιανοί θα μπαίνουν στο μάτι των κακών ανθρώπων, οι οποίοι θα τους σκοτώνουν. Δεν θα σκοτώνουν οι πιστοί τους απίστους, αλλά το αντίθετο, οι άπιστοι και οι άθεοι θα σκοτώνουν τους πιστούς στον Χριστό, όπως και έγινε. Η ιστορία αποδεικνύει αυτό το λόγο του Χριστού ότι είναι αλήθεια. Πόσες εκατόμβες, πόσα εκατομμύρια αμαρτύρων δεν έχουμε τους 3ου-1ου αιώνες. 11 εκατομμύρια στη Ρώμη και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ βέβαια, όλοι εκείνοι που γίνανε και στη Συρία και στην Αίγυπτο και όπου έγιναν χριστιανοί, θυματοποιήθηκαν, αγαπητοί φίλοι, έγιναν θύματα, έγιναν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Όποιος θέλει να ζήσει ευλαβώς σε αυτόν τον κόσμο και πιστός, θυματοποιεί τον εαυτό του. Δηλαδή, λέει στον άλλον: Εγώ δεν σε σκοτώνω, ό,τι και αν γίνει, προτιμά να πεθάνω παρά να σε σκοτώσω. Και ο λύκος, εκμεταλλευόμενος αυτό, έρχεται και σκοτώνει τον πιστό άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι θα μπει μαχαίρι τώρα από εδώ και πέρα. Θα διχαστεί ο γιος από τον πατέρα. Θα χωριστεί. Για μένα. Για τον Χριστό δηλαδή. Χάρινε μου και η κόρη θα χωριστεί από τη μητέρα της και η νύφη από την πεθερά της. Και οι οικοί τους θα γίνουν εχθροί τους. Μέσα στο σπίτι θα εμφανιστούν εχθροί. Και το είδαμε αυτό πράγματι να γίνεται. Παράδειγμα η Αγία Μαρκέλα, την οποία σκότωσε ο πατέρας επειδή ήταν χριστιανή. Και πάμπολοι άλλοι σκοτωθήκαν από τους γονείς τους, από τους πατεράδες τους, οι οποίοι ήταν φρικτοί άνθρωποι, επειδή έγιναν χριστιανοί. Δεν τους έμπαινε στο μυαλό τότε αυτό που έγινε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή η ανεξιθρησκεία. Ας τον άνθρωπο να θρησκεύεται ό,τι αυτός θέλει. Ό,τι αυτός θέλει. Αυτό δεν μπορούσε να μπει στο μυαλό των αρχαίων. Και σου έλεγα, δεν είσαι με τη θρησκεία που έχει ο αυτοκράτορας. Είσαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης. Πρέπει να πεθάνεις. Και συνεχίζει ο Χριστός, εκείνος που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του περισσότερο από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Άλλη δυνατή φράση μετά τη μάχαιρα και μετά την άρνηση. Δεν πρέπει να τον αρνηθούμε μπροστά στους ανθρώπους, δεν πρέπει να υποκύψουμε μπροστά στη μάχαιρα και στους εχθρούς του Χριστού, δεν πρέπει τώρα τι, να τον αρνηθούμε λόγω του ότι η μάνα μας, ας πούμε παραδείγματος χάρη, δεν μας θέλει να είμαστε χριστιανοί, ο πατέρας μας, και να πούμε καλά, σου κάνουμε το χατήρι, δεν γινόμαστε χριστιανοί. Λάθος. Κόντρα στον πατέρα και στη μητέρα θα πας όταν θες να γίνεις χριστιανός, όταν θες να γίνεις ιερέας κλπ. Έχουμε παραδείγματα και ιερέων και αρχιερέων, οι οποίοι οι γονείς τους τρελάθηκαν όταν έμαθαν ότι ο γιος θέλει να γίνει ιερέας και πολλοί από αυτούς κακόπαθαν. Ευτυχώς που δεν τους σκότωσαν δηλαδή, σε άλλη περίπτωση. Δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα έχουν ένα γιο μοναχό ή ιερέα. Σήμερα ελπίζω ο κόσμος να είναι λίγο διαφορετικός και οι αξίες να είναι λίγο διαφορετικές, ώστε να μπορεί ο καθένας να το δεχτεί αυτό και ο αδερφός να δεχτεί έναν αδερφό μοναχό και να τον αγαπάει όπως τον αγάπαγε και πριν, και ο πατέρας και η μάνα να δεχτούν έναν γιο τους ή μια κόρη τους η οποία θέλει να μονάσει ή να γίνει, να ακολουθήσει ο γιος το ιερατικό σχήμα. Εκείνος λοιπόν που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του περισσότερο από μένα δεν μου είναι άξιος. Και όποιος αγαπάει το γιο και τη θυγατέρα του περισσότερο από μένα δεν κάνει για μένα, λέει ο Χριστός. Και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του να με ακολουθήσει δεν είναι άξιος για μένα. Δεν αξίζει και αυτός δηλαδή
ο οποίος θέλει να του έρχονται όλα καλά και να μην έχει δυσκολίες στη ζωή του και να μην σηκώνει το σταυρό του, δηλαδή ό,τι του τύχει άσχημο στη ζωή του, να βαρυγκωμεί και να τα βάζει με το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βαρυγκωμεί και τα βάζει με το Θεό, δεν είναι χριστιανός. Δεν έχει γίνει ακόμα χριστιανός, δεν έχει καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Δεν είναι άξιος κι αυτός λοιπόν, όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του για να ακολουθήσει τον Χριστό. Τι είναι τώρα αυτός ο σταυρός? Πολλά πράγματα μπορεί να είναι ο σταυρός. Ο σταυρός του Χριστού, όπως ξέρουμε, ήταν σχεδόν όλη η ανθρωπότητα η οποία πήγαινε κόντρα στο ρεύμα αυτό της αληθείας του Χριστού. Σταυρός του Χριστού ήταν οι οικοί του, οι οποίοι δεν τον εδέχτησαν στην Γαλιλαία. Τον αρνήθηκαν και οι οικοί του, δηλαδή οι οικοί του, όχι ακριβώς η μητέρα του, όχι βέβαια, αλλά οι οικοί του ήταν κάποιοι εξαγχιστίας αδερφοί από τον Ιωσήφ, οι οποίοι δεν είχαν καμιά αιματολογική σχέση με τον Χριστό, δεν ήταν κατά σάρκα αδερφοί δηλαδή, αλλά ήταν κοινωνικώς θεωρείτον αδερφοί του Χριστού επειδή μέναν στο ίδιο σπίτι ένα διάστημα. Αυτοί λοιπόν οι περισσότεροι, εκτός από τον αδερφόθεο, τον Ιάκωβο τον αδερφόθεο, οι άλλοι φαίνεται το έκαναν ψυχολογικό πόλεμο. Και το βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο που του λέγανε κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, τι θες να μας πεις, ποιον θέλω να μας παραστήσεις κλπ. Αλλά και οι γείτονες, αγαπητοί φίλοι, το έκαναν ψυχολογικό πόλεμο του Χριστού. Επίσης οι Ιουδαίοι, επίσης οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς. Όλοι αυτοί οι αφρόκρεμα, οι ελίτ του πνεύματος, το έκαναν πόλεμο του Χριστού. Τον έδιωχναν από το ένα μέρος στο άλλο. Είχε σταυρό λοιπόν. Και κάποιος λέει, κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, ακόμα ήταν σταυρός και οι μαθητές του. Γιατί? Δεν τον καταλάβαιναν. Δεν τον εννοούσαν. Δεν καταλάβαιναν τι θέλει να πει. Τον εβασάνιζαν στο να καταλάβουν λίγα πράγματα. Στις αρχές βέβαια. Αλλά και αργότερα είδαμε την προδοσία του Πέτρου, σταυρός. Τον εγκατέλειψαν όλοι οι μαθητές του. Την ώρα του πάθους. Δεν είναι λοιπόν άξιος εκείνος ο οποίος δεν θέλει να σηκώνει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Όπως τον σήκωσα εγώ, δηλαδή λέει ο Χριστός, θέλω και οι υπηκόοι μου να ακολουθούν το σταυρό τους. Είτε είναι άρνηση των φίλων, των συγγενών, επειδή κανείς είναι χριστιανός. Είτε κοροϊδία, λιδωρία, ηρωνικά σχόλια κλπ. Αυτά όλα προστίθενται και γίνεται ένας σταυρός. Είτε ακόμα είναι μια πάθηση οργανική την οποία έχει χρόνια ένας άνθρωπος, μια αναπηρία που μπορεί να κλείνει και κληρονομική, είναι μεγάλος σταυρός, να έχει έναν άρρωστο σπίτι κατάκητο, είναι σταυρός μεγάλος για τον άνθρωπο, να έχει άπιστα αδέρφια, είναι μεγάλος σταυρός για έναν πιστό αδερφό και να του κάνουν και πόλεμο δηλαδή από πάνω. Είπαμε τις αρρώστιες, είπαμε την κατακραυγή των συναδέλφων και της κοινωνίας πολλές φορές και αυτός είναι ένας σταυρός δυσβάστακτος μερικές φορές. Το να τον έχουν τον άνθρωπο εκείνον συνεχώς σε μια απολογία, όπως μου λένε κάποιοι συνεργάτες και φίλοι, ότι ό,τι συμβαίνει και ό,τι ακούνε για τα εκκλησιαστικά έρχονται σε μένα. Γιατί εκείνος ο παπάς έκανε εκείνο, είδες εκείνος ο παπάς έκανε τ' άλλο, είδες που βρήκαν ένα ιερέα ομοφυλόφιλο ξέρω εγώ πού και πότε. Είδες εκείνο, είδες τι άλλο, γιατί χτυπάνε οι καμπάνες στην εκκλησία, γιατί βαφτίζουν τα παιδιά μικρά και είσαι υποχρεωμένος εσύ στον εργασιακό σου χώρο να απολογείσαι επειδή είσαι χριστιανός. Αλλά δεν μπορείς και να το κρύψεις όμως, να πεις ότι δεν είμαι χριστιανός, αφήστε με ήσυχο. Πρέπει να απολογείσαι. Πρέπει να σηκώνεις το σταυρό σου. Αυτός είναι ένας σταυρός. Πολλοί σταυροί λοιπόν υπάρχουν και διάφοροι ποικίλοι σταυροί και παρουσιάζονται άλλοι και εμφανίζονται άλλοι κλπ. Πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας. Γιατί και ο Θεός ξέρει ότι ο σταυρός μας είναι στα μέτρα μας, δεν είναι παραπάνω από τα μέτρα μας. Δεν μας βάζει ένα σταυρό τεράστιο να μην μπορούμε να τον σηκώσουμε. Μας βάζει ένα σταυρό ο οποίος είναι πάνω στις δικές μας ικανότητες και στη δική μας προσπάθεια. Και αφού έλεγε αυτά ο Χριστός ότι δεν είναι άξιος εκείνος που δεν τον ακολουθεί, εκείνος που αγαπάει περισσότερο τον πατέρα, τη μάνα, την αδερφή, την κόρη, το γιο του, δεν του είναι άξιος. Εκείνος που αγαπάει περισσότερο τον πατέρα και τη μητέρα από μένα, δεν λέει να μην αγαπάμε τον πατέρα και τη μητέρα, έτσι. Αλλά όταν γίνει σύγκρουση, πρέπει να πάμε με τη μεριά του Χριστού και όχι με τη μεριά των δικών μας.
να μην κάνουμε χατήρια σε όσους δεν αγαπάνε το Θεό δηλαδή. Και καθώς έλεγε αυτά, στο ακριβώς στο σημείο αυτό η Εκκλησία δεν συνεχίζει στο Ι κεφάλαιο, αλλά μεταπηδάει για λίγο στο Ι θ, που είναι ένα παρεμφερές σημείο, όπου ο Πέτρος αποκρίθηκε και του είπε, είπε στον Χριστό την ώρα που λέγε παρόμοια με αυτά που είπαμε προηγουμένως, όχι ακριβώς τα ίδια, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς, τι θα μας δοθεί δηλαδή σαν αμοιβή, κάπως έτσι το λέει ο Πέτρος εκεί. Και τότε ο Χριστός γυρίζει και του λέει ότι αληθώς σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε όταν αναγεννηθεί ο κόσμος, γίνει δηλαδή πάλι γενεσία, τότε ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του. Έχουμε μια εικόνα της μελούσης κρίσεως εδώ, όπου ο Χριστός κάθεται για να κρίνει την ανθρωπότητα. Κάθεται σε ένα θρόνο λοιπόν ο Χριστός και περιμένει να περάσουν από μπροστά του οι άνθρωποι της γης να τους κρίνει. Βέβαια, αυτό τώρα θα πει κανείς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο έτσι, να περάσει ο καθένας από μπροστά από τον Χριστό. Και όμως η κρίση, παρόλο που φαίνεται ότι θα αργήσει να γίνει, θα γίνει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Μέχρι να αντιληφθούν οι άνθρωποι τις αμαρτίες τους, τις κακίες τους κλπ. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, και να δουν τον Χριστό και να καταλάβουν ότι υπάρχει και γιατί τον αρνήθηκαν, και αν δεν τον αρνήθηκαν, πώς τον υπηρέτησαν, και αν τον υπηρέτησαν, και πότε τον υπηρέτησαν, και πότε έκαναν λάθη, και πότε. Για να μην γίνουν όλα αυτά λοιπόν, θα γίνει μια ολόκληρη κατάσταση. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε την ώρα της κρίσης θα υπάρχουν τρία βιβλία. Ένα βιβλίο θα είναι των δαιμόνων, οι οποίοι θα κατηγορούν τις αμαρτίες οι οποίες δεν έχουν εξομολογηθεί. Δεύτερο βιβλίο θα είναι των αγγέλων, όπου γράφονται οι καλές πράξεις των ανθρώπων και αυτές θα συνηγορήσουν υπέρ της ανθρώπινης ψυχής να μην καταδικαστεί σε κόλαση. Και το τρίτο βιβλίο θα είναι η συνείδηση του ίδιου του ανθρώπου, στην οποία μέσα είναι γραμμένα όλα. Ασχέτως αν εμείς τώρα αυτή τη στιγμή δεν τα θυμόμαστε και δεν τα περιγράφουμε. Είναι όλα εκεί γραμμένα. Είναι ένα βιβλίο, ένα σκληρός δίσκος που έχει μέσα ο άνθρωπος, έτσι, ας το πάρουμε τώρα έτσι τεχνολογικά, ο οποίος έχει όχι μέγα, πώς τα λένε αυτά, χωρητικότητα του τύπου μέγα, αλλά τέρα ή ξέρω εγώ και περισσότερο. Έχει μια χωρητικότητα δισεκατομμυρίων φράσεων, λέξεων, πράξεων και υποθέσεων. Αυτός ο δίσκος που υπάρχει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Επομένως όλα αυτά και τα τρία βιβλία θα είναι σύμφωνα για να αποδείξουν στον άνθρωπο αυτόν ότι δεν αδικήθηκε από το Θεό, ότι ανάλογα με τις πράξεις του, οι καλές ή κακές θα κριθεί από το Θεό. Να λοιπόν που υπάρχει και διαφάνεια εκεί, για να μην νομίσουμε ότι ο Θεός κρίνει άδικα. Θα υπάρχουν τα γραμμένα, έτσι. Δεν μπορεί να πει να αρνηθεί κανείς κάτι που έχει γράψει ο ίδιος. Εγώ έγραψα αυτή τη σελίδα σήμερα έτσι και έρχομαι εδώ και τη διαβάζω. Μπορώ να πω μετά ότι εγώ δεν την έχω γράψει αφού είναι ο γραφικός μου χαρακτήρας εδώ και τα πάντα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Έτσι λοιπόν με γραμμένα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι και τα έργα του, σαν να τα έγραψε με το δικό του χέρι. Αυτό λοιπόν θα γίνει όταν έρθει ο Χριστός κατά την πάλι γενεσία. Τι σημαίνει πάλιν γενεσία, για εκείνους που δεν καταλαβαίνουν την έκφραση, τη λέξη πάλιν γενεσία, είναι ότι ο Θεός ερυπεί οφθαλμού θα ξανακαινουριώσει τον κόσμο. Θα τον ξαναγεννήσει όχι από το μηδέν, αλλά αυτά τα παλιά υλικά που υπάρχουν στον κόσμο θα τα κάνει έτσι, ώστε να φανούν τέλεια και αθάνατα, γιατί αυτό το σύμπαν είναι θνητό και θα πεθάνει κάποτε, ενώ το μέλλον σύμπαν, ο μέλλον κόσμος, δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο μελλοντικός κόσμος, θα είναι άφθαρτος και αθάνατος, καθώς και οι άνθρωποι θα είναι άφθαρτοι και αθάνατοι. Και όσοι μεν γεύονται τον Παράδεισο, δηλαδή γεύονται την παρέα με τον Θεό και με τους ανθρώπους του, και με τους αγγέλους και με τα τάγματα και με όλα αυτά, τα θεοειδή του ουρανού τα πράγματα, τη μακαριότητα δηλαδή, θα είναι αθάνατη αυτή η μακαριότητα. Και όσοι γεύονται την κόλαση με τους δαίμονες και τον διάβολο, θα είναι αθάνατη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό αναλογιστείτε καλά, αγαπητοί αδελφοί, εγώ αυτή τη στιγμή συγκλονίζομαι που τα λέω, διότι δεν μπορώ να το φανταστώ κι εγώ πώς θα είναι η αθάνατη κόλαση. Τρέμει το σώ ψυχό μου να σκεφτώ ότι ένας άνθρωπος θα είναι συνεχώς αθάνατα, δηλαδή δίχως να πεθαίνει ποτέ, μέσα σε τέτοια φρίκη και σε τέτοια κατάσταση και δίχως να έχει την ελπίδα ότι κάποτε αυτό θα αλλάξει.
Είναι πάγιες οι καταστάσεις αυτές. Μακάρι να άλλαζε η κόλαση για να ήταν για 1000 χρόνια και μετά να πηγαίναμε όλοι στον παράδεισο. Δα. Το Ευαγγέλιο δεν λέει το ίδιο πράγμα. Λέει ότι είναι ο αθάνατος κόλεξ. Είναι καταστάσεις οι οποίες είναι πάγιες και τρομερές. Και έχουν γίνει αιρετικοί μερικοί, οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αιωνιότητα του παραδείσου και της κολάσεως. Αν δεν είναι η κόλαση αιώνια, τότε δεν θα είναι και ο παράδεισος αιώνιος. Τότε τι γίνεται. Ή έχει κάνει εξαίρεση να είναι η κόλαση μεν, να μην είναι αιώνια και ο παράδεισος να είναι αιώνιος. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Η αλήθεια του Χριστού δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Αλλά ας έρθουμε πάλι εδώ, μετά τη φρίκη της ιδέας ότι μπορεί κανείς να ζει συνεχώς σε μια κόλαση αιωνίως, και όπως λέει ο Ντάντε εδώ πέρα, λέει, υπάρχει μια επιγραφή επάνω όταν μπαίνει κανείς στην κόλαση, λέει, εδώ αφήστε κάθε έννοια ελπίδας. Η ελπίδα φεύγει από εδώ μέσα. Δεν υπάρχει ελπίδα στην κόλαση. Αλλά όμως, εδώ τι υπόσχεται ο Χριστός στους 12 μαθητές και κατά αναλογία σε όσους οι οποίοι εκείνοι θα κερδίσουν τον παράδεισο και τη συγκατοίκηση με τον Χριστό και με τον Θεό και με τους αγγέλους, τι λέει. Λέει πως ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει σε ένα θρόνο δόξης και θα καθίσετε και εσείς οι 12, ήταν 12 οι μαθητές, στους θρόνους, σε 12 θρόνους για να δικάσετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Δηλαδή, ένα συμπέρασμα που βγαίνει από όλα αυτά είναι ότι οι χριστιανοί, οι αληθινοί, οι άξιοι χριστιανοί, όχι της ταυτότητος, αλλά οι πραγματικοί, οι αληθινοί, οι γνήσιοι χριστιανοί, αυτοί που είναι αληθινά χριστιανοί, έτσι, θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστό. Θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστό. Και τώρα θυμήθηκα με το γνήσιο που είπα, ότι μερικοί λένε ότι εμείς είμαστε οι γνήσιοι ορθόδοξοι κλπ. Του πατρίου ημερολογίου κλπ. Εμείς είμαστε του νέου ημερολογίου, αλλά πιστεύουμε ότι ο χριστιανός δεν σώζεται από το ημερολόγιο μόνο, δεν σώζεται από την τυπικότητα μόνο, αλλά από την ουσία. Όταν είναι δηλαδή ουσιαστικός χριστιανός. Αυτό θα μετρήσει ο Θεός, αυτό μετράει περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Γιατί και αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, πραγματικοί και ατόφιοι, μπορεί να μην είναι. Και αυτοί που λένε ότι δεν είναι, μπορεί να είναι. Και οι πρώτοι θα έρθουν τελευταίοι και οι τελευταίοι οι πρώτοι. Ας το προσέξουμε αυτό. Τι κοιτάει ο Θεός. Ο Θεός κοιτάει την ψυχή του ανθρώπου. Κοιτάει την ψυχή του ανθρώπου ο Θεός. Τον εσωτερικό άνθρωπο, την καρδιά του, μέσα, το είναι του. Έτσι. Δεν μπορεί να καυχηθεί κανείς, εγώ ανήκω εκεί, έχω καλό πνευματικό, ούτε ο καλός πνευματικός σε σώζει, ούτε που βρίσκεσαι, ούτε σε ποια ενορία είσαι, ούτε ποιον, αν έχεις και Άγιο Αρχιερέα, ακόμα χειρότερα, διότι θα σου πει είχες τέτοιον Αρχιερέα Άγιο και εσύ έγινες έτσι. Δεν είναι αυτά, πρέπει να βλέπουμε την ουσία, έτσι, την ουσία. Και εύχομαι να έρθει ο καιρός που όλοι οι χριστιανοί να γίνουμε ένα. Εύχομαι να ενωθούν και τα δύο ημερολόγια, το παλαιό και το νέο ημερολόγιο. Επίσης εύχομαι να μετανοήσουν και οι παπικοί και να γίνουν ορθόδοξοι. Και οι προτεστάντες και όλος ο κόσμος. Αυτή πρέπει να είναι η ευχή μας καθημερινά, να γίνουμε μία πίμνη και εις ποιμήν αυτό που λέει και ο Χριστός. Και όχι να είμαστε διηρημένοι. Λοιπόν, στη μέλουσα ζωή, εκείνη που είναι μικρή, ή μάλλον εδώ αυτοί που είναι μικροί, εκεί θα γίνουν μεγάλοι. Και αυτοί που φαίνονται εδώ μεγάλοι, οι αστέρες, οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι μεγιστάνες, οι ζάμπλουτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού του σημερινού, θα φανούν πολύ μικροί και ασήμαντοι μετά την παρηγενεσία, μετά την κρίση. Εκεί θα δείτε τι θα γίνει μετά την κρίση που θα αποδοχθεί η δικαιοσύνη. Και αυτοί που νομίζουν ότι είναι κυρίαρχοι θα γίνουν λούστροι, θα γίνουν τυποτένιοι, θα γίνουν πένιτες και βρωμιάριδες. Οι λαμπροφορεμένοι, οι ζάμπλωτοι, οι αστέρες σήμερα που λάμπουν, όχι όλοι βέβαια, ο Θεός ξέρει ποιοι, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς, οι οποίοι πιστεύουν στον εαυτό τους ή στα ειδωλά τους ή οπουδήποτε, γιατί και αυτοί οι αστέρες, καμιά φορά πετάνε καμιά σποντά και καταλαβαίνεις. Κάποιος μου λέει ότι η Μαντόνα είπε, η Μαντόνα, αυτή η περίφημη Μαντόνα, ναι, είπε ότι είναι, πιστεύει στην Καμπάλα.
Και να ξέρετε, η καμπάλα είναι ο πιο σκληρός σατανισμός. Η καμπάλα είναι σκληρός σατανισμός. Κάμπαλα, καμπάλα κλπ. Έτσι όπως έχει καταντήσει το πράγμα δηλαδή, αυτοί που φαίνονται μεγάλοι και τους ακολουθεί ο κόσμος και τους χειροκροτάει και γεμίζουν τα στάδια με 70.000 κόσμο και 100.000 κόσμο, δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά και θα δούνε αν δεν μετανοήσουν πολύ σκληρή πραγματικότητα. Αφού λοιπόν τους λέει θα καθίσετε ο καθένας στους θρόνους αυτούς, συνεχίζει και τους λέει ο καθένας που άφησε, τώρα μιλάει και για όλους εκτός από τους μαθητές, ο καθένας που άφησε το σπίτι του ή τους αδερφούς ή τις αδερφές του, μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά, για να μην χωριστεί από εμένα, θα λάβει πολλαπλά σε αυτή τη ζωή και θα κληρονομήσει και την αιώνια ζωή. Θα κληρονομήσει και την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η ζωή, η πραγματική, αγαπητοί φίλοι, η αιώνια ζωή. Αυτή η ζωή που ζούμε εμείς τώρα, τι είναι? Είναι μικρή ζωή, λίγη ζωή, ένα πείραμα ζωής θα λέγαμε. Και συνεχίζει ο Χριστός και λέει, πολλοί από αυτούς που είναι εδώ στον κόσμο πρώτοι, στο μέλλοντα κόσμο θα γίνουν τελευταίοι. Και πολλοί που είναι τελευταίοι, εκεί θα είναι πρώτοι. Να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση και να κλείσουμε για να μην σας κουράσουμε. Αγαπητοί αδελφοί, συμπέρασμα πρώτο. Δεν πρέπει να δηλιάζουμε αλλά να ομολογούμε τον Χριστό παντού και πάντοτε. Εδώ τον ομολογούσαν μπροστά σε αυτοκράτορες οι οποίοι τους πέραν τα κεφάλια. Και εμείς ντρεπόμαστε κάνουμε το σταυρό μας έξω από μια εκκλησία και τον κάνουμε σαν χοροδία, δεν τον κάνουμε κανονικά από το μέτωπο στην κοιλιά, στο δεξιό ώμο και στον αριστερό ώμο και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Είναι δυνατό να λεγόμαστε χριστιανοί και να ντρεπόμαστε αυτό το πράγμα? Είναι αδιανόητο αγαπητοί φίλοι. Δεν πρέπει να δηλιάζουμε αλλά να ομολογούμε παντού το Χριστό. Και ο Σταυρός είναι μια ομολογία. Είτε γίνεται έξω από εκκλησία, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, όταν φεύγουμε από ένα μέρος, είτε στο καράβι, είτε στο αεροπλάνο, είτε γίνεται στο εστιατόριο όταν τρώμε, παντού. Όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά παντού πρέπει να γίνεται ο Σταυρός της ομολογίας. Διότι βλέπουν και οι άλλοι και σου λέει αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει. Την άλλη φορά καθόμαστε με ένα φίλο και απέναντί μας σε μια εκκλησία, κοντά εδώ στο πεδίο του Άρεως που μένουμε εκεί, είδαμε έναν άνθρωπο να στέκεται ευλαβικά μόνος του, δεν έβλεπε κανέναν, εμείς είμαστε λίγο μακρύτερα. Ευλαβικά, πολλή ώρα προσευχόταν μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας. Κλειστή ήταν η εκκλησία, ήταν μεσημέρι, 2 η ώρα. Και ο άνθρωπος αυτός είχε βγάλει το καπέλο του και καθόταν με τα χέρια έτσι, σταυρωμένα, κάμποση ώρα και προσευχήθηκε και μετά έκανε ωραία το σταυρό του. Έκανε και μια υπόκληση και έφυγε. Και το σχολιάσαμε, λέμε, κοίταξε, αυτός τώρα ο άνθρωπος πρέπει να είναι πιστός άνθρωπος, κανονικά και ωραία πιστός, γιατί εκφράστηκε με μια γλυκύτητα έτσι προς τα έξω. Το πρώτο συμπέρασμα είναι να μην δηλιάζουμε, να ομολογούμε τον Χριστό παντού. Το δεύτερο συμπέρασμα, από όλες τις σχέσεις μας στον κόσμο αυτό, από όλες τις σχέσεις μας σε αυτόν τον κόσμο, απολύτως από όλες, περισσότερο δυνατή, ιερότερη και ισχυρότερη πρέπει να είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Δεν εννοείται άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ αγαπάω το παιδί μου περισσότερο από τον Χριστό. Δεν είπε κανείς να μην αγαπάς το παιδί σου. Ούτε γονείς, ούτε αδέρφια, ούτε παιδιά είναι περισσότερα μέσα στην καρδιά μας, έχουν μεγαλύτερη θέση από ότι ο Χριστός. Συμπέρασμα τρίτο. Θα αμείψει ο Θεός 100 φορές περισσότερο οποιαδήποτε θυσία κάνουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και θα κερδίσουμε και την αιώνια ζωή. Συμπέρασμα τέταρτο, οι αληθινοί, οι πραγματικοί χριστιανοί, όχι της ταυτότητος και εκείνοι οι οποίοι λένε εγώ είμαι από εδώ και από εκεί, αλλά οι αληθινοί χριστιανοί θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστό. Θα είναι ένα είδος συμβασιλείας. Πώς θα είναι αυτή η συμβασιλεία? Ανάλογα με την αξία του καθενός βέβαια. Διότι λέει και ο Χριστός αστέρας από αστέρος λάμπει διαφορετικά, έχει διαφορετική λάμψη. Αν κοιτάξετε τον ουρανό, όσα αστέρια υπάρχουν τόσο διαφορετικές λάμψεις έχει το καθένα. Και εγώ δεν το ξέρα παλιά και βλέπα ότι άλλα τα άστρα είναι ασπροκίτρινα ας πούμε. Αλλά αν κοιτάξουμε κι άλλοι με δυνατό
θα δεις ότι ένα άστρο είναι γαλάζιο, έχει μια γαλάζια απόχρωση. Ένα άλλο είναι προς το πράσινο λιγάκι. Ένα άλλο είναι κίτρινο πω, ένα άλλο πιο άσπρο. Και λοιπά, έχουν διάφορα χρώματα. Ένα άλλο έχει πιο κόκκινη έτσι αντάβια. Γιατί κανένα σώμα με το άλλο δεν μοιάζει. Δεν είναι ο ήλιος ίδιος με τον Ερμή, ούτε η Αφροδίτη ίδια με τη Σελήνη. Έτσι δεν είναι. Ούτε η Γη μοιάζει με κάποιο άλλο άστρο μέσα στο γαλαξία μας. Αν και λένε ότι υπάρχει ένα είδος που μοιάζουν άστρα σαν τη Γη κλπ. Αλλά αυτά δεν είναι για μας, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα τέτοια τώρα και δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Αν υπάρχουν άλλες γέες μέσα στο διάστημα, αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα στο διάστημα. Τι καθόμαστε λοιπόν να κεφαλιάζουμε για αυτά, ενώ το σοβαρότητα έχει μόνο η σωτηρία της ψυχής μας. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αυτοί λοιπόν που φαίνονται μεγάλοι αστέρες σήμερα, είτε πρωθυπουργοί, υπουργοί, μεγιστάνες, ζάμπλουτοι, κυρίαρχοι του παιχνιδιού, στρατοκράτες, πλουτοκράτες, με αυτοί που κάνουν το παιχνίδι, έτσι, οι Bilderbergs και όλοι αυτοί, τι θα γίνει, θα γυρίσει ανάποδα το πράγμα και θα γίνουν τελευταίοι. Θα γίνουν τελευταίοι αυτοί. Θα βρεθούν στη μέλουσα ζωή πολύ μικροί και ασήμαντοι. Αυτά είναι λόγια του Χριστού και όχι λόγια δικά μας, αγαπητοί φίλοι. Και εδώ να σας αφήσουμε, αφού ευχηθούμε σε όλους, να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, η οποία έχει όλο αυτό τον πλούτο που παίρνουμε εμείς, ερίσματα, ερανίσματα, ελάχιστα πραγματάκια και κάνουμε μια ημίωρη, μια ωριά εκπομπή με ένα κομματάκι της Αγίας Γραφής. Και δεν το εξαντλούμε, αυτά που είπα εγώ είναι ίσως ανάξια αυτών που πραγματικά υπάρχουν σαν πλούτος μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά αυτές τις δυνάμεις έχουμε, το καταδύναμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε κλπ. Να διαβάζουμε την Αγία Γραφή γιατί είναι ακένωτη πηγή σοφίας και πηγή ευτυχίας για τον ψυχικό και πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος αυτός θα επιβιώσει και όχι ο σωματικός άνθρωπος, έτσι. Να το έχουμε υπόψη μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε Κύριο.